Θα δώσουμε το λόγο για ένα χαιρετισμό στον κύριο Καρανίκα Γιώργο, πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ωραία, να σας καλημερίσω συνεπώς. Να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου συγγνώμη γιατί δεν παρευρίσκομαι δίπλα σας, αλλά έστω και διαδικτυακά δηλώνω παρόν. Κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρόεδροι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην Τρίτη Εθνική Συνδιάσκεψη των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διάφορες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες να επιδεικνύουν την επιθυμία τους να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις. Επιπλέον δείχνουμε ότι η κοινωνία μπορεί και θέλει να διαμορφώσει και τις εξελίξεις αλλά και να επιλύσει προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά ανάμεσα σε κλάδους που κινούνται σε όμορους και αλληλοσυμπληρούμενους χώρους, έχω την πεποίθηση ότι η συναντήληψη είναι εφικτή, αποτελεσματική και πάνω απ' όλα επιθυμητή. Η ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την ευημερία του εμπορίου. Υπ' αυτή την έννοια, μιλάμε για δύο επαγγελματικές πορείες, οι οποίες βρίσκονται σε κοινό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπου οι ανάγκες και τα προβλήματα διωγγώνονται και περιπλέκονται μέρα με τη μέρα, να υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών κλάδων να αλληλοβοηθούνται και το κυριότερο, να προτείνουν από κοινού λύσεις στα προβλήματα. Ειδικά για το εμπόριο και την ανάπτυξή του, η ύπαρξη ενός ορθολογικά συγκροτημένου και αποτελεσματικού ασφαλιστικού μηχανισμού είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Το ότι η κρίση του COVID έχει επηρεάσει όλες τις πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας νομίζω ότι πια είναι μια κοινότυπη παρατήρηση. Η δική μου αντίληψη, αυτό που έχει επιφέρει συγκεκριμένη κρίση στον Έλληνα επιχειρηματία και στον Έλληνα καταναλωτή, είναι μια αρνητική ψυχολογία και ανασφάλεια για το μέλλον και για την εξέλιξη των πραγμάτων. Πώς μπορεί να έρθει αυτό? Με πρωτοβουλίες μέσα από την κοινωνία. Η συναντήληψη και η συνεργασία εμπορίου και ασφάλισης μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που οι κλάδοι μας συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Οφείλουμε να συνεργαστούμε συνεπώς και να έχουμε κοινή φωνή πάνω στα ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που μόνο οι οργανωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν. Έτσι κατοχυρώνουμε από κοινού και τον τελικό χρήστη, από τον οποίο εξαρτώμαστε όλοι, τον Έλληνα καταναλωτή. Θέλω να σταθώ κυρίως σε δύο σημεία. Πρώτον, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή εποχή και να εναρμονιστούμε με όλες τις καλές διεθνείς πρακτικές. Η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια στις συναλλαγές θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερον, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ακόμα κεντρική σημασία. Κανένα ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αντίληψη του ικανού εμπόρου και του έμπειρου ασφαλιστή. Εκεί που το μηχάνημα κολλάει, ο άνθρωπος μπορεί να επινοήσει τρόπους για να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Οι έμποροι και οι ασφαλιστές, αν και μικρές με τα σημερινά δεδομένα επιχειρήσεις, είναι ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμη φορά τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για την πολύ χρήσιμη αυτή τη διάσκεψη. Εκδηλώσεις όπως η δική σας αναδεικνύουν τα θέματα, ισχυροποιούν τους επαγγελματικούς μας κλάδους και προωθούν τη λογική της κοινωνικής συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μέσα στην αγορά και στην κοινωνία. Ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της διάσκεψης. Να είστε καλά. Κύριε Καρανίκα Γιώργο, σας ευχαριστούμε.